γενέθλια έχει σήμερα, Δευτέρα 12 Αυγούστου ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο διάσημος ταινίστας κλείνει τα 26 του. Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες το όνομα του να έκανε το γύρο του διαδικτύου εξαιτία του ξεσπάσματος του απέναντι στον πατέρα του, Απόστολο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις, το οποίο οδήγησε και στη λήξη της συνεργασίας τους, ωστόσο είναι πολλά που δεν γνωρίζουμε για εκείνον και ίσως ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα στο σύλλογο τένις της Γλυφάδας στην Αττική όταν ήταν 6 ετών. Κύριος προπονητής ήταν μέχρι τώρα ο πατέρας του, ο οποίος σπούδασε προπόνηση τένις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να βοηθήσει τα παιδιά του. Το 2015, ο Τσιτσιπάς άρχισε να προπονείται στην Ακαδημία Πάτρικ Μουράτογλου, χωρίζοντας το χρόνο του ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Το κόστος των ταξιδιών, όμως, ήταν πολύ μεγάλο, και επειδή δεν υπήρχε στήριξη από την Ομοσπονδία ή από κάποιον άλλο φορέα, η αδ... το 2018 ξεκίνησε να παίζει τους πρώτους μεγάλους του αγώνες και να κερδίζει συνεχώς, μέχρι που κατέληξε να θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας αντισφαιριστής όλων των εποχών, καθώς είναι και ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος έχει φτάσει σε τελικό Grand Slam. Έχει κατακτήσει συνολικά 11 τίτλους ATP. Εκ των οποίων οι τρει είναι σε τουρνουά τη σειρά Masters 1000, στο Monte Carlo το 2021, το 2022 και το 2024 και ο ένας στα ATP Finals το 2019. Η υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί στην παγκόσμια κατάταξη είναι το ΝΟΤΡΙΑ, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση. Θε... Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει μπει στους 100 καλύτερους αντισφαιριστές και ο πρώτος και μέχρι σήμερα ο μοναδικός που κατέκτησε τίτλο Grand Slam στην περίοδο των Open στην κατηγορία των εφήβων, όταν κατέκτησε το διπλό του Wimbledon αγοριών το 2016 με συμπέκτη τον Έστονο Κένεθ Ράισμα. Πέρα, όμως, από τους τίτλους και τα μέταλλιά του, έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα και με την προσωπική του ζωή. Δύο σχέσεις του έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές. Μέχρι και το 2023 διατηρούσε δεσμό με τη Θεοδόρα Πεταλάς, την οποία είχε γνωρίσει στη Νέα Υόρκη και έμεινε μαζί της για 3,5 χρόνια, ωστόσο για άγνωστους λόγους αποφάσισαν πως δεν λίγο καιρό αργότερα, περίπου τον Ιούνιο του ίδιου έτους έγινε γνωστό πως βρήκε ξανά τον έρωτα στα μάτια μιας άλλη γυναίκας που ακούει στο όνομα Πάουλα Μπαντόσα. Είναι 25 χρονών και επίσης ταινίστρια και παρόλο που για κάποιο διάστημα χώρισαν, είναι και πάλι μαζί και φουλ Μπορεί πλέον να είναι πιο διακριτική σε όσα ανεβάζουν στα social media, όμως τον πρώτο καιρό τα καυτά φιλιά τους γινόντουσαν στο να έχω μία όμορφη και επιτυχημένη κοπέλα, όχι, δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως θα βγαίνω με ταινίστρια και τώρα που το έχω νιώθω ευλογημένος. Έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, αλλά και ο ένας τον άλλον, μαζί, σε αυτό το κοινό ταξίδι, δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο. Παράλληλα έκανε μία αναφορά στο χωρισμό τους και στην πρόσφατη επανασύνδεσή τους. Η κοπέλα μου έχει υποφέρει πολύ και έτσι μπόρεσε κι εγώ να δω πόσο ανθεκτικός είμαι στις δυσκολίες και στα προβλήματα της κοινή μας ζωής. Όμως πλέον αυτές τις ημέρες τις αφήσαμε, έχει επανέλθει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και είμαι και εγώ σε μια πολύ καλή πνευματική κατάσταση γνωρίζοντας τι προτεραιότητες να βάλω και πώς να διαχειριστώ διάφορα πράγματα. Ελπίζω αυτά τα πράγματα να είναι πιο διαχειρίσιμα από μέρους μου, γιατί θέλω να ζω μια ισορροπημένη ζωή επιτυγχάνοντας σε ό,τι και αν κάνω, εντός και εκτός.